Πρώτη υπόθεση της Ιεράς Μονής του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι. Έπιασε δουλειά η αστυνομία μετά τη χθεσινή καταγγελία του Μητροπολίτη Ταμασού εναντίον των δύο αρχιμανδρητών Νεκτάριου και Πορφύριου για αδικήματα οικονομικής φύσεως. Οι αρχιμανδρίτες ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν να προβούν σε καταγγελία για απαγωγή τους από τον Μητροπολίτη σε 4 αστυνομικούς σταθμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, δεν έγινε αποδεχτή. Στην εξίσωση μπαίνουν και ισχυρισμοί για εμπλοκή τρίτου ερωμένου σε ανήθικες πράξεις. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Έλενας Λουκά. Μορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν οι εξελίξεις και οι αποκαλύψεις για όλα όσα βλέπουν τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας με σκανδαλώδεις συμπεριφορές μοναχών, ηθικά ζητήματα και οικονομικά σκάνδαλα στην Ιερά Μονή του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι. Αποσβολωμένη παρακολουθεί κοινή γνώμη την υπόθεση να οδηγείται προς διερεύνηση πλέον από την αστυνομία. Μετά την ολοκλήρωση της Ιεράς Συνόδου και αφού δεν λήφθηκε απόφαση καθαίρεσης των δύο αρχιμανδρητών, αλλά παραπομπή τους ενώπιον του Συνοδικού Συμβουλίου, ο Μητροπολίτης Ταμασού Ισαΐας προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Η αστυνομία και συγκεκριμένα η ΔΟΕ, υποδιεύθυνση διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος, έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση. Έχει ληφθεί ήδη από χθες κατάθεση, καθώς επίσης και έχουν παραληφθεί κάποια άλλα στοιχεία, ενώ σήμερα οι εξετάσεις συνεχίζονται με την λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση μαστηρικού υλικού. Γύρω στο μεσημέρι, οι δύο αρχιμανδρίτες απέστειλαν νέα επιστολή μέσω των δικηγόρων τους, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία αρνήθηκε να λάβει την καταγγελία τους και κατηγορούν τον Μητροπολίτη Ισαΐα για απαγωγή και στέρηση της ελευθερίας τους. Ωστόσο, από νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι οι δύο εμπλεκόμενοι θα καλούνται για κατάθεση εντός της ημέρας στο αρχηγείο αστυνομίας. Οι δύο μοναχοί της Ιεράς Μονής είχαν εμφανιστεί σε 4 αστυνομικούς σταθμούς της επαρχίας Λευκωσίας ώστε να καταγγείλουν τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής για την απαγωγή τους, την παράνομη στέρηση της ελευθερίας τους, την παράνομη κατακράτηση των περιουσιακών τους στοιχείων, την εξασφάλιση της υπογραφής τους, υποπίεση και απειλών επί εγγράφων ώστε να ενεχοποιήσουν τον Γέροντα και τον Αρχιμανδρίτη. Ωστόσο, τα μέλη της δύναμης αρνήθηκαν να λάβουν την καταγγελία τους και τους έδιωξαν. Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ευσταθούν και απορρίπτονται κατηγορηματικά. Τα ίδια αυτά πρόσωπα έχουν ενημερωθεί ότι επειδή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη υποδιερεύνηση υπόθεση, θα επικοινωνούσαν μαζί τους οι ανακριτές σήμερα για λήψη κατάθεσης, πράγμα το οποίο και έγινε εντός της ημέρας στο αρχηγείο αστυνομίας. Τελικά οι δύο αρχιμανδρίτες δεν πέρασαν σήμερα την πύλη του αρχηγείου αστυνομίας. Με επιστολή καταγγελία, η οποία στάληκε ηλεκτρονικά στο αρχηγείο της αστυνομίας, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της αστυνομίας που δεν αποδέχθηκε τη λήψη κατάθεσης. Μάλιστα, όπως αναφέρει η επιστολή του νομικού του συμβούλου, αναμένεται να προχωρήσουν και σε καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Παραμένουμε στο θέμα καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Συνδεόμαστε αμέσως με την Έλενα Λουκά για να μας μεταφέρει την εικόνα. Έλενα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Σοφία. Όπως ανέφερες και εσύ, πραγματικά είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση. Με ακόμη ένα μοναχό της Ιεράς Μονής του Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι να προχωρήσει καταγγελία στην αστυνομία. Στην καταγγελία, η οποία δημοσιεύεται στο διαδικτυακό Sigma Life, αναφέρεται ότι γύρω στις 6 το απόγευμα της 5ης Μαρτίου είδε στον εξωτερικό χώρο της Μονής 30 κουκουλοφόρους, οι οποίοι συνοδεύονταν, όπως αναφέρει η καταγγελία, από κληρικούς της Μητρόπολης Ταμασού. Μεταξύ άλλων, ο εν λόγω μοναχός καταγγέλει απειλές και εκφοβισμό, προκειμένου να προβεί σε παραδοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η παραδοχή του δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Όλες οι λεπτομέρειες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό Sigma Life. Την ίδια ώρα, Έλενα, η Μητρόπολη Ταμασού καλεί όσους έχουν οποιαδήποτε στοιχεία για την υπόθεση να αποταθούν σε αυτήν, έτσι. Ακριβώς, Σοφία. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής ανακοινώνει ότι οποιοδήποτε επιθυμεί να εκφράσει παράπονο εξαπάτησης οικονομικής ή και άλλης φύσεως εκ μέρους της, μέχρι πρότινος αδελφότητας της Ιεράς Μονής Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδι, να αποταθεί εν υπόγραφα στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής και συγκεκριμένα στην πρωτοσυγγελία. Το θέμα, Σοφία, σχολίασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είναι θετικά όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και το σχετικό απόσπασμα. Πάμε.
Δεν είναι θετική η εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι κάτι θετικό όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, ζήτησε και το ΑΚΕΛ να ξεκαθαρίσετε κι εσείς κάποια θέση ως προς το θέμα. Υπάρχει δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται την παρέμβαση του ΑΚΕΛ ή οποιοδήποτε κόμματος. Η δικαιοσύνη έγινε καταγγελία, έχει ξεκινήσει σχετικές διεργασίες και το θέμα προχωρά όπως η κάθε άλλη περίπτωση. Ιδιαίτερα ενοχλημένοι δηλώνουν οι πολίτες.